Έχουμε συνδεθεί με την Σοφία Φασουλάκη. Η Σοφία παρακολούθησε στο Υπουργικό. Εγκρίθηκε και τυπικά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια με μία και μοναδική επιφύλαξη, αυτή του Μάκη Βορύδη, ο οποίο πέρασε από την καταψήφιση στην αποχή και ο Πρωθυπουργό εκτιμά πω δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Ναι, Εύα, ακριβώ. Ο Μάκη Βορύδη ήταν ο μόνο υπουργό ο οποίο διαφώνησε και εξέφε, εξέφρασε αυτή τη διαφωνία του και ενώπιον των συναδέλφων του, μιλώντα μάλιστα για τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά, μιλώντα και νομικά αλλά και πολιτικά. Κατά πληροφορίε, ο κ. Βορύδη φαίνεται ότι είπε: Διαφωνώ επί τη αρχή με το νομοσχέδιο και κατά τη γνώμη μου, από το Σύνταγμα πηγάζει μία έννοια τη οικογένεια που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν θέλω να δημιουργήσω πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, γι' αυτό και θα απέχω από την ψηφοφορία. Κατά πληροφορίε, πάλι ο Πρωθυπουργό φέρεται να είπε, απευθυνόμενο στον κύριο Βορύδη, Χαίρομαι που και οι διαφωνίε εκφράζονται με δομημένο τρόπο. Δεν θα μπω στα νομικά ζητήματα για το θέμα, διότι είναι θέμα ισότητα, συμπερίληψη και ελευθεριών. Mm -hmm. Οι τόνοι δεν ανέβηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, Υπήρχαν Πολλοί υπουργοί οι οποίοι πήραν το λόγο, ζήτησαν και πήραν το λόγο προκειμένου να εκφραστούν θετικά για αυτό το νομοσχέδιο. Εκτό από τον εισηγητή Εύα, τον κύριο Σκέρτσο, mm -hmm. το λόγο πήραν η κυρία Ζαχαράκη, ο κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο Κυριάκο Πιαρακάκη, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Μιχάλης Χρυσοκοίδη, ο Χρήστο Σταϊκούρα, ο Γιώργο Γεωραπετρίτη, η Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Νίκη Κεραμέο και η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τώρα, Σοφία, θα υπάρξει ζήτημα με του υφυπουργού. Έχουμε συζητήσει πολλά και στο τελευταίο διάστημα για την κυρία Κεφάλα και για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Τι θα γίνει σε αυτέ τι περιπτώσει. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορετική γραμμή για του υπουργού και άλλη για του υφυπουργού. Είδαμε πω για τον uh, κύριο Βορύδη, ο οποίο όπω λένε η κυβερνητική κύκλοι, είχε εκφράσει εξ αρχή τη διαφωνία του. Αυτό γίνεται δεκτό, γίνεται σεβαστό και δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνση του από την κυβέρνηση. Ωστόσο, ε, στο κυβερνητικό επιτελείο, μάλλον διαχωρίζουν, τηρούν μια διαφορετική στάση απέναντι στου υπουργού. Αν και όπω λένε, μέχρι την ημέρα τη ψηφοφορία, η οποία δεν αργέβα. γύρω στι 12 με 14, στο πολύ 15 Φεβρουαρίου, το νομοσχέδιο θα έχει έρθει στη Βουλή. Πολλά μπορεί να αλλάξουν. Δηλαδή, για να καταλάβω, Σοφία, να καταλάβουμε, ο υπουργό που θα απόσχει μένει στην κυβέρνηση, μιλάμε για τον κύριο Βορύδη, αλλά οι υφυπουργοί που θα απόσχουν μπορεί και να εκδιωχθούν από την κυβέρνηση. Δεν θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση, όπω όλα δείχνουν, Εύα. Μάλιστα. Αυτό βεβαίω καταλαβαίνουμε ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.